κρατάτε μια καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, ίσως κάτι δεν σας άρεσε στο δεύτερο. Κοιτάξτε, ένα από τα πολλά φιλικά παιχνίδια που κάναμε φέτος στην προετοιμασία. Βέβαια, όπως είπατε, πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό. Στο δεύτερο χαλαρώσαμε στην αρχή, λίγο πληρώσαμε αυτό. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι οι παίκτες δεν είχαν καλή διάθεση. Κάνε μια προσπάθεια. Για μένα ήταν πιο σημαντικό οι κάποιοι που δεν είχαν συμμετοχές στα προηγούμενα παιχνίδια σήμερα να πάρουν κάποιοι 75, κάποιοι 90 λεπτά και συνεχίζουμε. Coach, συνέπεσε το φιλικό να είναι με το κλείσιμο της μεταγραφικής περίοδου και ανοιχτό μόνο το κομμάτι με τους ελεύθερους παίκτες. Απέκτησε τον Ντιάμο ΠΑΟΚ από την τελευταία φορά που μίλησατε. Είστε ικανοποιημένος, έκλεισε ο ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές, χρειαζόταν κάτι ακόμη, ψάχνει κάτι ακόμη? Κοιτάξτε, είμαι ευχαριστημένος. Έχουμε κάνει πολλές μεταγραφές φέτος. Όπως γνωρίζετε και εσείς, ήρθαν 10 παίκτες και αυτή τη στιγμή έχουμε αποκτήσει τον Μάμε Τιάμ. Είναι ο παίκτης ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσει. Μπορεί να παίζει σε 2-3 θέσεις και για μένα. Με αυτό το ρόστερ που έχω είμαι ευχαριστημένος. Έχει τελειώσει οι μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ, τελείωσαν ή ψάχνει ελεύθερο? Κοιτάξτε, μέχρι που υπάρχει μεταγραφικό περίοδο, οπότε δεν ξέρεις αν μπορεί κάτι να γίνει ή όχι. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Και με τους ποδοσφαιριστές που έχουν παραμείνει στην ομάδα, αλλά δεν έχουν βρει κάποιον επόμενο σταθμό. Δηλαδή, ο Κούντρας, ο Τζιόλος, έχετε πάρει κάποιες απόφασεις, θα προχωρούν μαζί με την ομάδα ή όχι? Κοιτάξτε, αυτοί είναι και κάνουν προπόνηση μόνοι τους και θα συνεχίζουν μόνοι τους. Για το παιχνίδι και πάλι είδαμε ένα σχήμα λίγο διαφορετικό σήμερα. Πολύ επιθετικό στο πρώτο ημίχρονο. Περέιρα, Θανασιάδης μαζί, Μπίσεσβαρ, Δάλμα, Κάμπος. Είναι κάτι που μπορεί να το δούμε ειδικά στα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια φέτος? Ήταν ένα σύστημα που σίγουρα τα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Είναι ένα σύστημα 4-4-2, βέβαια εξαρτάται και από τους παίκτες που έχεις. Σήμερα δοκιμάσαμε αυτό το σύστημα, μπορώ να πω ότι παίξαμε πρώτη φορά, είμαι ευχαριστημένος. Βέβαια υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σίγουρα και θα δουλέψουμε σε αυτό.